Ο κύριος Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπεύθυνος του Εργατικού Τμήματος του Κόμματος, να συζητήσουμε για αυτή τη ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία ικανοποιεί τους εργαζόμενους στην τηλεργασία. Κύριε Μαυροκέφαλε. Ναι, κύριε Λατζά, καλημέρα και πάλι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σε καμία περίπτωση λέμε εμείς. Καταρχήν, σε σχέση με το σχόλιο που κάνατε, να πω ότι νομοθετικό πλαίσιο για την τηλεργασία διαμορφώθηκε με τον πρόσφατο νόμο Χατζηδάκη, το 4808 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο στη Βουλή. Ναι. Ο οποίος τι επιτρέπει? Επιτρέπει τηλεργασία να γίνεται με όλο τον εξοπλισμό να τον επιβαρύνει το εργαζόμενος. Mm-hmm. Επιτρέπει, δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να μην έχει καμία υποχρέωση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος όταν δουλεύει. Αυτά είναι ατομική υπόθεση των ίδιων τηλεργαζόμενων στο σπίτι τους. Και τρίτο, επιτρέπει στον εργοδότη να έχει 24 ώρες το 24ωρο τον εργαζόμενο stand-by. 24/7. Ακριβώς. Αυτά δηλαδή που μέχρι τον Ιούνιο ήταν μια πραγματικότητα κάτω από την πίεση των εργοδοτών, κάτω σε συνθήκες πανδημίας και με τη μεγάλη ανεργία, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα νομιμοποίησε αυτό το ισχυρό καθεστώς της εκμετάλλευσης και τώρα έρχεται να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο στην κυριολεξία δεν καλύπτει ούτε τα παραμικρά έξοδα. Γιατί ένας εργαζόμενος... 25-27 ευρώ είναι, 27 είναι, πόσο είναι? Είναι 28 ευρώ. Α, 28, συγγνώμη. Τα 13 ευρώ αφορούν, ας το πούμε έτσι, το δωμάτιο ή το τμήμα εκείνο του σπιτιού που διαθέτει ένας εργαζόμενος για τηλεργασία. Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει, το νερό, το ρεύμα, την ψήξη, τη θέρμανση, οτιδήποτε άλλο. Ναι. 10 ευρώ για τον εξοπλισμό. Και 5 ευρώ για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση. Τη στιγμή που πάρα πολλοί εργοδότες αναγκάζουν τους τηλεργαζόμενους να παίρνουν τις ακριβές συνδέσεις με τα πολλά μεγαπιές ακριβώς για να υπάρχει. Βέβαια, να τρέχει. Πώς θα γίνει η δουλειά? Άμα έχεις χαμηλή ταχύτητα στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, πώς θα γίνει η δουλειά? Άμα δεν έχεις τώρα 100 ταχύτητα. Ακριβώς. Που συμβαίνει και ένα πάγιο αυτό, έτσι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και τα 5 λοιπόν αυτά ευρώ δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, που λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δηλαδή είναι ψίχουλα. Είναι άλλο, κύριε Λατζά, είναι άλλο ένα δώρο της κυβέρνησης προς επιχειρηματικούς ομίλους. Ήρθε λίγες μέρες μετά την υπουργική απόφαση να μην δηλώνεται υπερεργασία και ξέρετε, σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά ιδιαίτερα στους τηλεργαζόμενους, με το 24 ώρες το 24ωρο stand-by, καταλαβαίνουμε ότι απογειώνεται η εκμετάλλευση, η αντιτικοποίηση, η στοχοθεσία, γίνεται στην κυριολεξία ακόμα πιο επώδυνη η ίδια η ζωή και η δουλειά των τηλεργαζόμενων. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια επικοινωνιακή αφήγηση που λέει ότι τώρα με αυτές τις δυνατότητες που δίνει η τηλεργασία θα μπορεί να εξοικονομεί ο εργαζόμενος ελεύθερο χρόνο για να κάνει και μερικά πράγματα που αφορούν τον ίδιο του τον εαυτό, την οικογένειά του, αλλά αυτά επί του πρακτέου νομίζω δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχουν εκατοντάδες μαρτυρίες. 2 χρόνια που η τηλεργασία έχει επεκταθεί τόσο πολύ στη ζωή των εργαζομένων, υπάρχουν εκατοντάδες τραγικές μαρτυρίες εργαζομένων και ιδιαίτερα νέων γυναικών μητέρων να αναγκάζονται να δουλεύουν με τα παιδιά τους δίπλα, σχεδόν στην αγκαλιά, να έχουν το γέρον άνθρωπο μέσα στο σπίτι και να τον εφροντίζουν. Γιατί και η κυβέρνηση, στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, όπου είναι στις σύνεσεις στην πρόνοια, στην υγεία, στην παιδεία, με τα σχολεία κτλ., αντί να παίρνει μέτρα συλλογικής προστασίας αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ενισχύει και εδώ την λογική της ατομικής ευθύνης και σου λέει βγάλε τα πέρα μόνος σου. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την εκπαίδευση, όταν ήταν τα σχολεία 2 χρόνια σχεδόν κλειστά, σε ένα σπίτι, μια οικογένεια που είχε 2 ανήλικα παιδιά που θα έπρεπε να είναι στο σχολείο, απαιτούσε 3 υπολογιστές με αντίστοιχες ταχύτητες, για να κάνουν τη δουλειά τους οι γονείς και τα παιδιά την τηλεργασία τους. Και τώρα, στις συνθήκες πανδημίας που οξύνεται ακόμα περισσότερο, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα προστασίας της υγείας των μαθητών. Τα κρούσματα στη μαθητική κοινότητα έχουν εκτοξευσεί στην κυριολεξία και το βάρος φροντίδας αυτών των παιδιών στο σπίτι παραμένει στους γονείς που τηλεργάζονται.
Προσωπικά δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά που λέτε, κύριε Μαυροκέφαλε, και σας ακούω και με τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που δεν είναι μεμονωμένα, είναι ο κανόνας. Όλα αυτά που λέτε είναι ο κανόνας και δεν είμαι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, όπως και η κυρία Κωνσταντίνα που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα κύριε Λατζά, πείτε στον κύριο Μαυροκέφαλο και για τους εκπαιδευτικούς που χρεωθήκαμε γρήγορο ίντερνετ και λοιπά για τηλεκπαίδευση χωρίς κανένα επίδομα. Μα και οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι είναι, ανήκουν στην ίδια κατηγορία και αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας και πολύ σωστά τα περιέγραψε ο κύριος Μαυροκέφαλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, κύριε Μαυροκέφαλε. Να είστε καλά. Να είστε απλά καλά. Να τονίσουμε, απλά να τονίσουμε αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι μπορούν με την πάλη τους να οργανώσουν τον αγώνα τους για να διεκδικήσουν σταθερή και μόνιμη δουλειά για να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο καθεστώς. Και ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν οι συνθήκες πανδημίας και αναγκαστικά ένα τμήμα του πληθυσμού μας τηλεργάζεται, η εργοδοσία να καλύπτει στο σύνολο των δαπανών. Ναι. Το σύνολο των δαπανών και να τηρείται το ωράριο. Και προφανώς το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αντίθετο. Πέραν του κορονοϊού, για να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην παρενοχλεί, να μην ενοχλεί τους εργαζόμενους. Αυτό όμως χρειάζεται να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να, είναι, να μπορεί να το βάζει αυτό. Το βάζει, υπάρχει, αλλά δεν τηρείται, λέτε. Έτσι. Δεν υπάρχει, αυτό σας εξήγησα. Με τον νόμο Χατζηδάκη νομιμοποιήθηκε 24 ώρες το 24ωρο σαμπάι. Αυτό σας λέω, με τον νόμο νομιμοποιήθηκε αυτή η διαδικασία. Ναι, να το πω αλλιώς, για να είμαστε και ακριβείς. Λέτε νομιμοποιήθηκε αυτή η διαδικασία διότι ο νόμος ουσιαστικά δεν βάζει έναν περιορισμό του ωραρίου. Αυτό ακριβώς δεν λέτε. Δεν υποχρεώνει τον εργοδότη στο πέρας του ωραρίου, στο οχτάωρο, να ενοχλεί, να μην ενοχλεί τον εργαζόμενο, να μην του στέλνει mail, να μην του στέλνει δεδομένα, να μην του ζητά να κάνει δουλειές κτλ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα, ίσως δεν το εξέφρασα καλά και φάνηκε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαυροκέφαλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.